έφτασαν στην Ουκρανία τα παγκόσμιας κλάσης πυροβόλα Archer των Σουηδών. Σύμφωνα με πηγές και υλικό, οι Ουκρανικές δυνάμεις έλαβαν τα κορυφαία και υπερσύγχρονα αυτοκινούμενα πυροβολικά συστήματα Archer από την Σουηδία. Η Ουκρανία λοιπόν, μήνες μετά την αίτηση βοήθειας που έκανε στη Σουηδία, έχει λάβει εν τέλει τα πυροβολικά συστήματα Archer. Οι αμυνόμενοι ετήθηκαν την αποστολή εξοπλισμού που θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει την ισχύ πυρός των Ουκρανικών δυνάμεων. Η Σουηδία, ένα από τα πιο ενεργά μέλη του ΝΑΤΟ, απάντησε με την αποστολή των μοντέρνων πυροβόλων τύπου Archer. Στις 31 Οκτωβρίου, λογαριασμοί στο Twitter που παρακολουθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία και σαρώνουν τα οπλικά συστήματα του Κιέβου, δημοσίευσαν βίντεο του αυτοκινούμενου όπλου Archer των Σουηδών. Με αυτά τα συστήματα, τα οποία τώρα παρατάσσονται από τους Ουκρανούς, η Στοκχόλμη έχει αναβαθμίσει τη στρατιωτική της υποστήριξη στην υποεπίθεση χώρα. Η στιγμή παράδοσής του είναι πολύ σημαντική, μιας και έλαβε χώρα εν μέσω έντονων βομβαρδισμών των Ρώσων σε Ουκρανικές πόλεις. Η αμυνόμενη χώρα ανέφερε σε δήλωση πως προμήθειες νερού και ενέργειας χτυπήθηκαν άσχημα αφού η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερους από 50 πυράβλους με στόχο κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με αναφορές, πάνω από 500.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς νερό στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Δημήτρο Κουλέμπα, ζήτησε από την Σουηδία να παρέχει στην Ουκρανία τα συστήματα πυροβολικού Archer τον Αύγουστο του 2022. Ο Σουηδός Υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον ανακοίνωσε στις 30 Οκτωβρίου πως η χώρα θα προμήθευε το Κίεβο με πιο προηγμένα όπλα ως μέρος της νέας αμυντικής του στρατηγικής. Αν και δεν έχει αναφερθεί ο ακριβής αριθμός των συστημάτων που στάθηκαν στην Ουκρανία, υπάρχουν υποψίες πως έφτασαν στη χώρα περίπου 12 μονάδες. Εκτός από τα πυροβολικά συστήματα, η Σουηδία πιστεύεται πως σκέφτεται και την αποστολή συστημάτων αεράμινα στη χώρα. Για να δούμε ποιο είναι το σύστημα Archer. Το Archer είναι ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο 155 χιλιοστών, το οποίο παράγεται και αναπτύσσεται από την BAE Systems. Έχει ως βάση το τροποποιημένο, αρθρωτό και παντός εδάφους όχημα Volvo A30D66. Στο σύστημα περιλαμβάνεται ψηφιακό σύστημα ελέγχου πυρός, σύστημα στόχευσης, αδρανειακή πλοήγηση και ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας βλημάτων. Το πλήρως αυτόματο σύστημα ανεφοδιασμού του κρατά 20 βλήματα 155 χιλιοστών, ενώ άλλα 20 πυρομαχικά είναι αποθηκευμένα για ανεφοδιασμό. Το μέγιστο βεληνικές εκτόξευσης πυρών του Archer φτάνει τα 40 χιλιόμετρα, με τα τυπικά πυρομαχικά 155 χιλιοστών, ενώ μπορεί να ξεπεράσει τα 60 χιλιόμετρα με τα βλήματα Excalibur ή με άλλα πυρομαχικά ακριβούς πλοήγησης. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.